Μεγάλη ήταν η συμμετοχή σε έναν ακόμη αγώνα πρακτικής σκοποβολής επίπεδου 1 που διοργάνωσε ο σκοπευτικός όμιλος Ορεστιάδας στο σκοπευτήριο του Νεοχωρίου. Σκοπευτές από την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα δήλωσαν το παρόν, διαγωνίστηκαν, αλλά πάνω απ' όλα διασκέδασαν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ειδικά το καλοκαίρι θα κάνουμε πάλι για τρίτη χρονιά το Ιφηγένεια Cup, όπου μας στηρίζουν όμιλοι μέχρι και Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, έρχονται από παντού. Κάποια μεγάλη διάκριση για τον όμιλο εδώ? Διακρίσεις δεν έχουμε, θέλουμε μόνο να διασκεδάζουμε. Δεν έχει τύχη ακόμα δηλαδή? Δεν έχει έρθει. Τύχη όχι. Καλά είναι όμως. Ελπίζουμε. Πάντα. Δυστυχώς είμαστε μακριά από τα αστικά κέντρα που γίνονται οι μεγάλοι αγώνες και κακά τα ψέματα το παν είναι ο αγώνας. Ό,τι προπόνεις και να κάνεις, αν δεν λάβεις μέρος σε σοβαρούς αγώνες, δεν μπορείς να ανέβεις αγωνιστικά. Θα γίνει πρακτική σκοποβολή Ολυμπιακό άθλημα? Πιστεύω πως ναι, ήδη γίνανε τα πρώτα βήματα. Μένει τώρα να καταλήξουν στο πώς. Γιατί όπως βλέπετε, σε εμάς δεν έχουμε σταθερά σενάρια. Κάθε φορά αλλάζει το σενάριο. Δηλαδή, πιστεύω ότι μετά το παγκόσμιο του 2017, γιατί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα συζητούνται όλα αυτά τα σοβαρά θέματα, πιστεύω ότι πλέον θα ανήκει στα Ολυμπιακά αθλήματα και η πρακτική σκοποβολή. Το άθλημα της πρακτικής σκοποβολής αναπτύσσεται στη χώρα μας, όμως η Ελλάδα παραμένει πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες, όπου το άθλημα έχει δυνατούς χορηγούς και επαγγελματίες αθλητές. Οι αγώνες της Ορεστιάδας για μας πάντα είναι ευχάριστοι. Πάντα τη τιμούμε, είναι το άλλο άκρο, είναι οι ακρίτες. Και πάντα θέλουμε να βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα. Πώς πάνε οι αθλητές σας εδώ στους αγώνες? Οι αθλητές μας είναι πολύ καλοί, μπορώ να πω. Γενικά διακρίσεις έχουμε? Διακρίσεις έχουμε. Βέβαια ο πρωταθλητής μας δεν είναι εδώ. Είναι ο πανελλήνιος πρωταθλητής, ο Σκλάβης. Είναι δικό σας μέλος? Είναι μέλος του σκοπευτικού ομίλου. Συμμετέχει σε αγώνες? Συμμετέχει σε αγώνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε πανευρωπαϊκό. Πήρε μέρος και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι ξένοι έχουν σπόνσορες, έχουν εργοστάσια με όπλα, έχουν εργοστάσια με πυρομαχικά. Έχουν άλλη άνεση από εμάς τους Έλληνες. Το παλεύουμε. Ο αγώνας στο σκοπευτήριο του Νεοχωρίου είχε και αποκριάτικο χρώμα με πολλούς συμμετέχοντες να φορούν στολές ανάλογα με το κλίμα και τη διάθεσή τους. Ευτυχώς ο καιρός βοηθάει και μας στήριξαν σήμερα πολλοί όμιλοι από την Καβάλα, ο σκοπευτικός όμιλος Νομού Καβάλας, ο σκοπευτικός όμιλος Αλεξανδρούπολης, ο Μουγουσού Εθνικός Αλεξανδρούπολης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι αποκριάτικου χαρακτήρα αγώνας. Δηλαδή ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά, να κάνουμε το χόμπι μας και να γίνει αυτή η Κυριακή της Αποκριάς όμορφη. Μια Κυριακή για να ξεφύγουμε εδώ πέρα στο σκοπευτήριο, στο Νεοχώρι. Πολύ ωραία να έρθετε, όποιος θέλει να έρθει να ασχοληθεί. Είναι πολύ ωραίο το άθλημα και γενικά τα περνάμε ωραία, όμορφα. Σήμερα έχουμε αγώνα. Τα γυαλιά ηλίου, γιατί τα φοράτε? Ούτε τσολιάς φοράει η γυαλιά ηλίου, φορούσε. Ούτε όταν δίνουμε συνεντεύξεις φοράμε γυαλιά. Λανσάρουμε μια νέα μόδα για το τζολιά. Τα γυαλιά είναι προστατευτικά σε αυτή τη φάση. Προβλέπεται να τα έχεις στον αγώνα για κάποιο θράψμα να μην χτυπήσει τα μάτια. Και από εκεί και πέρα λανσάρουμε και μια νέα μόδα για το τζολιά, έτσι. Είμαστε νιου τζολιάδες. Στην Άγρια Δύση πήγαιναν καλά με τα περίστροφα. Εσείς τα πάτε καλά? Εγώ ελπίζω. Αν και έχω άξιους αντιπάλους σήμερα, αλλά αισιοδοξώ να τα πάω καλά. Τις εντυπώσεις πάντως τις κέρδισαν οι κλόουν, οι οποίοι έβγαζαν και αναμνηστικές φωτογραφίες για το γεγονός της συνάντησής τους. Πάνω. Δύο κλόουν μαζί τι κάνετε? Αγώνα σκοποβολής. Ποιος κερδίζει? Θα φανεί στο τέλος. Μας λέει ότι είστε καλύτερος. Θα φανεί. Εσείς είστε ο μιλητικός και ο άλλος είναι ο βουβός. Μάλιστα. Δεν έχει και παπηγιόν, αλλά εσείς δεν έχετε... Έχουμε κάποιες διαφορές, δεν είναι όλοι οι κλόουν ίδιοι. Εγώ είμαι σκέρι. Εσείς είσαι τι? Σέλφι.